Α, ναι, που το έμεινε, δεν έλεγε όταν ξεκίνησε. Θα κάνουμε ένα. Ναι. Έλα. Να βγει στον αέρα. Α, είμαστε live. Γεια σας και πάλι. Τι να κάνουμε, πάλι live και θα κάνουμε μια συνέντευξη live ξανά και να σας συστήσω με την camera woman. Πες μας το όνομά σου. Ελευθερία. Γεια σου, Ελευθερία. Εσείς ποια είστε? Ευδοκία. Από πού είστε? Μονόπολη.gr. Α, δεν είστε Ελληνίδες? Όχι, Ελληνίδες είναι και πολύ καλές. Θα αγωνιστείς. Πολλά παίρνω που τα αγωνιστείς θα κάνω τα λέμε. On, είσαι live, είσαι live. Καλό είναι, ναι. Αρκεί να μην τα παίρνεις στο κρανίο. Α, ναι, live είναι, ναι. Τι κάνει ο ψευδοφόδωρος? Το έχει με το ψέμα. Ναι, δεν το έχει μόνο με το ψέμα. Ο ψευδοφόδωρος, ο συγκεκριμένος κιόλας, έτσι πως το έχουμε δει, είναι ότι αυτό που του αρέσει, αυτό που έχει, θέλει να δραπετεύσει από αυτό τον κόσμο. Επειδή αυτός ο κόσμος και εκείνη την εποχή, αλλά και αυτή την εποχή, περνάει σχετικά δύσκολα, είναι αυτό που λέμε κρίση, είσαι live, ναι, τι θέλει. Οκ, δεν θα κάνουμε πρόβα. Πού να πάτε όλοι? Οκ, ρίξτε μας τέτοιο, πώς το λένε. Είναι ηθοποιός της παράστασης. Συστηθείτε. Γεια σας. Τι έλεγα? Μας το κατέστρεψε, έλεγα. Τι? Κάτσε μετά είναι μόνος, για τον ψευτοφόδωρο. Α, ναι, ο ψευτοφόδωρος αναγκάστηκε να γίνει ψευτοφόδωρος. Γιατί αυτό που ήθελε, ήταν πραγματικά, ήθελε να δημιουργήσει και χρησιμοποιούσε τη φαντασία του αυτό τις ιδανικότερες συνθήκες για τη ζωή. Το λέει ευθαρσός μέσα στο κείμενο, του αρέσει, λέει μου αρέσει να δραπετεύω, να ταξιδεύω και να παίρνω και τους γύρω μου και να πηγαίνω μέσα σε έναν άλλον κόσμο, σε αυτόν που θέλουμε να ζούμε και όχι σε αυτόν που είμαστε αναγκασμένοι να ζούμε. Wow. Ναι, αυτή η ανάγκη του ψευτοφόδωρου τον έκανε, που δεν λέγονταν ψευτοφόδωρος, ήταν yeah. μόνο ο Θόδωρος, ή Θοδωράκης και ήταν παιδάκι τότε, γιατί έλεγε το πέρασε και λίγο δύσκολα τα παιδικά χρόνια. Τον έκανε να αναπτύξει πολύ τη φαντασία του και η ανάγκη του κόσμου να ακούσει ένα ψέμα τον έκανε να προσφέρει αυτό που ήθελε να ακούσει ο κόσμος για κυρίως διοχωριστικούς λόγους. Αυτή είναι η αλήθεια και... Να θα πάει με το ψέμα. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Έχουμε την ίδια σχέση που έχουμε με την αλήθεια. Θεωρώ ότι όπως υπάρχει καλή και κακή αλήθεια, έτσι υπάρχει καλό και κακό ψέμα. Όπως αληθινό και ψεύτικο ψέμα. Δικαιολογείται δηλαδή το ψέμα. 100%. Κάποιες φορές δικαιολογείται και κάποιες φορές δεν δικαιολογείται. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν την ενέργεια θετική ή αρνητική στην κάθε έννοια, αλλά και στο ψέμα. Αν την ακούγουμε, πείτε να αρχίσω να φωνάζω, εντάξει, γιατί έχει εδώ πολύ φασάρια. Μόνο καρδούλες στέλνουν. Μόνο... Άρα δεν ακούνε. Ρε, δεν ακούνε. Ακούνε εσένα και δεν ακούνε εμένα. Έχουμε λοιπόν επιστροφή στην τηλεόραση. Μάλιστα. Μιλάμε για το Your Face and Family τώρα. Κάτι Κυριακή στις 9. Στην 6, ναι, στον Antenna TV. Στον Antenna. Ναι. Όχι, όχι, δεν το έχω φανταστεί και όταν μου το προτείνανε ούτε το φανταζόμουν. Αλλά συζητώντας με τους φίλους μου τι να κάνω, δηλαδή να καθίσω Ελλάδα, να μην ξέρω και τέτοια, μου είπαν οι φίλοι μου ότι είναι πάρα πολύ καλό. Είναι από τα καλύτερα shows που υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση αυτή τη στιγμή και θέλουμε να το κάνει. Και έτσι είπα το ναι. Αλλά μετά καταλάβω ότι οι φίλοι μου με θέλουν στην Ελλάδα, γι' αυτό μου τα είπαν αυτά. Και άσχετα με πάνε είναι καλό ή όχι, λένε εμείς θα θέλαμε εδώ. Οπότε στα είπαμε ούτε σου. Ευτυχώς μας βγήκε πάρα πολύ καλό, γιατί περνάμε πάρα πολύ ωραία εκεί. Και όλο αυτό που γίνεται έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το πώς μεταμορφώνονται τα ταλέντα, να το πω έτσι, γιατί έχουν πάρα πολύ σημαντικά. Τα βγάνε και παρέμβουν και κάνουν και τυπική και μιλήσεις. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τους βγάζουν το καπέλο. Οπότε είναι υπέροχο. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει να δοκιμάζω τους φόβους. Ναι, θεωρώ ότι ο φόβος είναι πηξίδα και δεν είναι απλώς ότι
από τη φοβάμαι φεύγω. Νομίζω ότι έχει δύο πρόσωπα και ο φόβος. Το ένα πρόσωπο είναι ο τρόμος και το άλλο είναι αυτό που σε αυτή, να το έλεγα δέος, που είναι αυτό το τεράστιο πράγμα που σε ελκύει για σαν να είναι το θείο του. Όχι το θείο του Μπάρα, του Μπάρα, με την Κάγκη, είναι το θείο του Άλντον. Λένε τίποτα, ρωτάνε κάτι ή μ' ακούνε. Λένε ότι ακούνε και βλέπουνε. Δεν βλέπουνε. Και ακούνε και βλέπουνε. Α, και ακούνε και βλέπουνε. Κάτι Σωτήρι, κάτι Αλέξη, κάτι έτσι. Σωτήρι. Α, με πειράξανε, ελάτε γρήγορα εδώ. Έχετε σταθεί να σας αμφισβητούν στο χώρο, όλα αυτά τα χρόνια. Και να με αμφισβητούν και να με αποδέχονται και να επικροτούν και να με αποδοκιμάζουν. Και πολλές φορές αυτό είχε βάση και πολλές φορές αυτό δεν είχε βάση. Όλα είναι σβαλμένα από τη ζωή, είναι live η εκπομπή, οπότε τα δέχεσαι και κοιτάς να τα εκμεταλλευτείς στο να γίνεις καλύτερος. Είναι τέλεια, της άρεσε. Ερώτηση παγίδα μου, έκανε άλλα, έβαλε... Και μία τελευταία ερώτηση για το εξωτερικό. Είναι τέλεια, της άρεσε. Χάνει χρύο. Των υστέρων, το πώς φέρνετε την επιλογή, την απόφαση ίσως να παρατήσετε μια έτοιμη καριέρα από το ΕΕ και να ξεκινήσετε από το μηδέν, είναι... είσαι με το ποντέ. Τώρα είναι... απολογισμό κάνεις στο τέλος, έτσι όπως ήθιστε, και δεν τον κάνεις εσύ, ίσως τον κάνει η ζωή, αλλά αν σκεφτώ τώρα πώς ήταν τα πράγματα και πώς πέρασα τότε και πώς σκέφτομαι τώρα, νομίζω ότι μου έκανε πάρα πολύ καλό που βγήκα έξω, που δεν ήταν όλα ρόδινα, που κλείστηκα πολύ στον εαυτό μου, που αναθεώρησα πολλά πράγματα, που νιώθω ότι δημιουργήθηκε ένας κύκλος, δημιουργήθηκε ένας μεσαίωνας και μια αναγέννηση και αντιλήφθηκα αυτό που μάλλον ισχύει, ότι υπάρχει ένας κύκλος. Είναι τα πράγματα σαν μια γραφική παράσταση, σαν ένα κύμα, ότι επαναλαμβάνονται πράγματα, ότι κλείνουν οι κύκλοι και όταν κλείνουν οι κύκλοι ανοίγουν καινούργοι και θα πρέπει να θυμάστε τι έγινε το προηγούμενο, σαν τη ζωή. Γράμμενα τη ζωή. Δεν έχει κάνει καμία συμβίωση, σας το λέω. Έχω γραφό όπως παραδείγματος. Α, τεχογραφή. Δεν σε πήρε χαπά. Και ελπίζω να τοποθετήσω. Επίτε, τέλεια. Ευδοκία, πες είναι, γεια. Η ευδοκία από το monopoly.gr. Ναι, η ελευθερία, η camera woman, η... Ωραία, να, να. Υπέροχη η camera man, camera woman. Εδώ το είπα. Εσείς ποια είστε. Εγώ ποια είμαι. Ναι, ναι, πείτε μας δύο λόγια για εσάς. Θα πει η κυρία Παπαμερή δύο λόγια για μένα. Η κυρία Παπαμερή, ναι. Αυτή είναι η Μαργαρίτα Δρούτσα. Ναι, ποιο είναι, τι κάνετε εσείς εδώ. Η κυρία ευθύνεται για όλο αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Και το αγόρι μας, το καμάρι μας, εδώ. Εδώ, κοιτάξτε εδώ, αυτό θα μπορούσε να είναι και your face on familiar press conference, έτσι. Τυχαία, τυχαία. Χορεύω. Χορεύεις, ε. Είμαι η βασική χορεύτρια. Μάλιστα, μόνο αυτό θα μπορούσε να φανταστώ για σένα. Ωραία, παιδιά, σας χαιρετούμε. Πάει και...